Έτσι, γιατί περίμενα να τον ειδοποιήσουμε όπως είχαμε συνοηθεί. Εδώ είμαστε. Μας έρθωσε. Η καθυστέρηση πάντα είναι στο πρόγραμμα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πήρα την πρωτοβουλία και ζήτησα από τον Πρόεδρο της Βουλής τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης σήμερα για ένα ζήτημα όχι μόνο με εθνικές αλλά και με ευρωπαϊκές διαστάσεις. Είναι το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης και της διαχείρισης των περιστατικών της παράνομης μετανάστευσης όπως γίνεται στο Αιγαίο το τελευταίο 18μήνο. Πήρα επίσης την πρωτοβουλία αυτή για να ενημερώσει τόσο το Αρχηγείο όσο και εγώ για τις παραμέτρους μιας πρόσφατης τραγωδίας που μας συγκλώνει σε όλους. Μιας τραγωδίας που είχε αποτέλεσμα να χαθούν με άδικο τρόπο ανθρώπινες ζωές. Και πήρα αυτή την πρωτοβουλία επιπρόσθετα, συναισθανόμενος ότι πρέπει κάποια στιγμή στη χώρα αυτή να πράξουμε το αυτονόητο. Να έχουμε πρώτα γνώση των στοιχείων πριν οδηγηθούμε όλοι μας σε συμπεράσματα. Να προτάξουμε δηλαδή πρώτα την ενημέρωση πριν την κριτική και την άδικη καταδίκη. Γιατί είδα και άκουσα το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά πράγματα. Διάβασα μεγαλόσχημους τίτλους στις εφημερίδες που μιλούσαν για συγκάλυψη εγκλήματος, άρθρα για υγρούς τάφους στο Αιγαίο και δημοσιεύματα για απάνθρωπες πρακτικές και ρατσιστικά παραλυρήματα τόσο εμού όσο και του λιμενικού σώματος απέναντι στους μετανάστες. Είδα μακάβριες γελιογραφίες και σκίτσα να αποτυπώνουν χερέκακα το συμβάν. Ανακάλυψα ακόμα και επιχείρηση προπαγανδισμού του γεγονότος μέσα από τη διαρροή ψεύτικων φωτογραφιών, δυστυχισμένων ανθρώπων, που όμως βρέθηκαν σε άλλο χρόνο και τόπο και να παρουσιάζονται ως φωτογραφίες ανθρώπων που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη τραγωδία. Άκουσα πολιτικά πρόσωπα να στείλουν λαϊκά δικαστήρια και να ζητούν τις κεφαλές της ηγεσίας αλλά και το στελεχό του λιμενικού σώματος επί πίνακη. Ορισμένοι μάλιστα πολιτικά ιστάμενοι και υπεύθυνοι έφτασαν στο έσχατο σημείο να ομιλούν για δολοφονική απόπειρα των παιδιών του ελληνικού λιμενικού σώματος, όπως μάλιστα συνέβη την προηγούμενη Κυριακή στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ από τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και μάλιστα να δηλώνει ότι επιχαίρουμε για την ανθρώπινη τραγωδία. Όλα αυτά σαφέστατα μας αναστατώνουν και δημιουργούν διπλά προβλήματα. Προβλήματα σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη την οποία έχει ο ελληνικός λαός προς τις πράξεις του λιμενικού σώματος, αλλά δημιουργούν και ένα εθνικό πρόβλημα στη χώρα, την οποία συστηματικά δυσφημούν και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται για την έρευνα και τη διάσωση στο Αιγαίο. Προσωπικά δηλώνω ότι είμαι ανοιχτός σε όλες τις μορφές της κριτικής. Θεωρώ όμως ότι το λιμενικό σώμα και καταντιλαμβάνομαι ότι ως πολιτικός υπεύθυνος μπορεί να είμαι και αντιμέτωπος με κακόπιστη κριτική. Όμως θεωρώ ότι το λιμενικό σώμα, το οποίο δεν ανήκει στο Βαρβιτσιώτη, δεν ανήκει στην κυβέρνηση Σαμαρά, ανήκει στον ελληνικό λαό και υπηρετεί τον ελληνικό λαό, θα πρέπει να γίνεται στόχος καλόπιστης κριτικής. Όπως θα πρέπει να γίνονται και όλα τα ένστολα σώματα που υπηρετούν τη χώρα. Δεν είμαι, και σας το δηλώνω εκ των προτέρων, δεν είμαι ανοιχτός όσους εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο και όσους εμπορεύονται ανθρώπους στο Αιγαίο. Διότι αυτό αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Φαινόμενα εμπορίας ανθρώπων, αφού συγκεκριμένοι διακινητές με συγκεκριμένα οικονομικά ωφέλη προσπαθούν και επιχειρούν, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή εκατοντάδων, χιλιάδων θα έλεγα, συνανθρώπων μας, βάζοντάς τους σε ακατάλληλα μέσα, οδηγώντας τους μέσα στη νύχτα να διαπλέψουν μία θάλασσα η οποία δεν είναι πάντοτε ήρεμη, χωρίς συνθήκες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των επιβενώντων στα σκάφη αυτά, να διαπλέψουν το Αιγαίο και να βρεθούν στην απέναντι πλευρά. Αυτό το οποίο καθημερινά γίνεται στο Αιγαίο είναι μία άσκηση εθνικής κυριαρχίας. Και η άσκηση της εθνικής κυριαρχίας γίνεται από τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
σε κάθε σημείο του Αιγαίου, στην οριογραμμή με την Τουρκία, στα θαλάσσια μας σύνορα. Αυτό το οποίο καθημερινά επιβεβαιώνουμε τις δυνατότητές μας για την άσκηση, την πλήρη άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων μέσα από αυτές τις επιχειρήσεις. Και οποιοδήποτε αμφισβητεί την ικανότητά μας να διενεργούμε αυτές τις επιχειρήσεις, ουσιαστικά αμφισβητεί την κυριαρχία την οποία επιδεικνύουμε στο θαλάσσιο πεδίο. Και καταλαβαίνετε ότι έχουμε θαλάσσιες περιοχές για τις οποίες έχουν εγερθεί ήδη θέματα αμφισβητήσεων και τις οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει εμείς με την καθημερινή πρακτική και άσκηση των επιχειρήσεων αυτών να επιβεβαιώνουμε τη δυνατότητά μας για την εθνική κυριαρχία. Εμείς δεν είμαστε σε καμία περίπτωση διατεθειμένοι να δεχτούμε, και δεν νομίζω ότι κανένας Έλληνας πολιτικός είναι διατεθειμένος να δεχτεί είτε την ύπαρξη γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, ούτε σε καμία περίπτωση είναι διατεθειμένος να δεχτεί ότι σε κάποιο θαλάσσιο χώρο η Ελλάδα δεν μπορεί να ασκεί με επάρκεια τα κυριαρχικά της δικαιώματα και υποχρεώσεις. Παράλληλα, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση ζητήθηκε από όλους και σε όλους τους τόνους η πλήρης διελεύκαση των συνθήκων του ατυχήματος που είχε την ατυχή κατάληξη να χαθούν 12 ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα, παράλληλα με τη διάσωση άλλων 16. Δεν ήμουν από αυτούς που ζήτησαν ΕΔΕ με την πολιτική ευθύνη για τη διερεύνηση του περιστατικού. Ζήτησα όμως από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές να προχωρήσουν σε αυτό το οποίο και εγώ θεωρώ ως ανεξάρτητη έρευνα. Διότι ούτε οι εισαγγελικές αρχές, τόσο τη ΣΚΟ η οποία έχει επιληφθεί του γεγονότος, όσο και η εισαγγελική αρχή του ναυτοδικείου του Πειραιά, που εξετάζει τις συνθήκες και τις ενδεχόμενες ευθύνες του πληρώματος, δεν επηρεάζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας, από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, αλλά είναι ανεξάρτητες αρχές πέρα και μακριά από το Λιμενικό Σώμα. Παράλληλα, γίνεται διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για θέματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του σκάφους, την εκδήλωση πυρκαγιάς και άλλα τεχνικά ζητήματα που έχουν σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση. Θα ήθελα όμως, πριν μπούμε στα συγκεκριμένα, να πω ορισμένα πράγματα για το φαινόμενο συνολικά. Διότι νομίζω ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία θα πρέπει να γνωρίζει πώς λειτουργεί αυτό το φαινόμενο και πώς αντιμετωπίζεται στη θάλασσα. Γιατί το τραγικό αυτό περιστατικό ανέδειξε... Κύριε Υπουργέ, με αυτό, αφού ολοκληρώσετε ο πρώτο μέρος, πριν μπούμε σε επιμέρους θέματα, εκεί θα πρέπει να διακόψουμε για να κατέβουμε και θα συνεχίσετε μετά εσείς οι συνεργάτες σας και εσείς βεβαίως έχετε τη δυνατότητα να κάνετε δευτερολογία. Εγώ θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να είναι πληρέστατη η ενημέρωση και μετά είμαστε στη διάθεση. Ναι, ακριβώς. Ολωνών για ανοιχτή συζήτηση και ερωτήσεις. Σε όποιο σημείο λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να διακόψετε την εισήγησή σας. Εγώ μπορώ να διακόψω και τώρα και να επιστρέψουμε. Αν ωραία. Κρίνετε εσείς σκόπιμο, πρέπει να πάμε κάτω. Ωραία. Το λέω για τους συναδέλφους. Να πούμε, η ώρα τώρα είναι περίπου είναι παρά 20. Να πούμε και 20. Ναι, αλλά είναι πολύ. Πρόεδρε, μόλις τελειώσει ωραία. Η ονομαστική. Επανερχόμαστε λοιπόν με τη λήξη της ονομαστικής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια. Έτσι. Στο σημείο αυτό διακόπτουμε.